για τον Πανιόνιο και την ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Ναλιτζής άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, αλλά στο 69 ο Τάσος Φερεκίδης έδωσε το βαθμό στον Πανιόνιο και δεν άφησε την πολύπαθη ένωση να γιάσει. Θέλει κάτι περισσότερο εφέτος από αυτό που άγγιξε, το ευρωπαϊκό όνειρο δηλαδή, την εκπλήρωση του στο τέλος της σεζόν. Γιωργάτο στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει κόντρα, ο Ναλιτζής με προβολή, μπάλα στο δοκάρι, ευκαιρία για την ΑΕΚ, 1-0 για την ένωση από τον Δημήτρη Ναλιτζή, έπειτα από το λάθος στην άμυνα των απαιχτών του Πανιουνίου. Ο Γρηγόρης Γιωργάτος εκμεταλλεύτηκε αυτό το σφάλμα και στην συνέχεια ο Δημήτρης Ναλιτζής με δεύτερη προσπάθεια νίκησε τον Γιάροσλαβ Ντρόπνη, ανοίγοντας το σκορ. Είναι γρήγορος ο Ραγκουέλο, ο οποίος θα κόψει την μπάλα, θα συγκλίνει, θα τροφοδοτεί στον Λαγωνικάκη. Μπάλα κοντράρι, ο Μπελά γυρίζει, περίεργη πορεία της μπάλας στο δοκάρι και τελικά κόρνερ. Ενώ τώρα η ΑΕΚ θα βγει στην κόντρα, κόντρα με τον Γιωργάτο να δέχεται την παλιά από τον Σεντένο. Γιωργάτος που δοκιμάζει στο σουτ, την μπάλα out. Ναλιτζής, ο οποίος βρίσκεται στη μεγάλη περιοχή, θα γυρίσει για τον Γιωργάτο με το πλασέ με το δεξί. Δεν τα κατάφερε ο Γρηγόρης ο Γιωργάτος να γυρίσει όπως τα ήθελε. Μακρύνθηκε ο Ζαγοράκης, ο Γιωργάτος δοκιμάζει απευθείας, μάλλον σεντράροντας, κεφαλιά από τον Σεντένο, η μπαλά out. Ζαγοράκης για τον Σεντένο. Έκοψε αυτή τη φορά ο Ραγκουέλα, αλλά η μπάλα έφτασε στον Αλτζή, ο οποίος έστρωσε στον Λάκη. Και παρέμβαση από τον Φερεκίδη, χωρίς να υπάρχει κάτι το μεμπτό. Τελείω ο Γιωργάτος απευθείας. Μπαλάουτ πολύ κοντά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Γιάροσλαβ Ντρόπνη. Και πάλι ο Αριάν Μπελά έτοιμος να εκτελέσει το τέταρτο κόρνερ για τον Πανιόνιο. Φερεκίδης αφήσει για τον Λάλικ. Προσπάθησε να περάσει στο κενό χώρο, ευκαιρία για τον Φερεκίδη, ο οποίος πλασάρει, μπάλα στα δίχτυα, είναι το 1-1 για τον Πανιόνιο. Και δεν ξέρω αν έσπρωξε ακόμη περισσότερο την μπάλα στα δίχτυα ο Βαγγέλης Μάντζιος. Σημασία έχει πάντως πως ο Πανιόνιος φτάνει το 23ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου στην ισοφάρηση. Υπάρχει ένταση στα επίσημα, δεν ξέρω αν ο Μάκης Μπεκιάρης είναι κοντά. Μάκη. Δεν μπορώ και εγώ να καταλάβω, Αντρέα, τι έχει γίνει. Ξαφνικά ο Χιλιάς Μπέος πήρε εντολή και κατευθύνθηκε κάτω από τα επίσημα. Στην πόρτα που βρίσκεται κάτω από τα επίσημα υπάρχουν επεισόδια. Φραστική επίθεση στον Χιλιά Μπέος στις δυνάμεις των ΜΑΤ, γιατί πρέπει να δημιουργήθηκε ένας πανικός χωρίς ιδιαίτερο λόγο, όπως ισχυρίζεται ο Αχιλλέας Μπέος. Λάκης, ο οποίος θα περάσει στον Κατσουράνη, μπάλα πήρε ύψος στη μεγάλη περιοχή, ο Λάκης επιμένει. Κατσουράνης πεσμένος στο έδαφος, θα σουτάρει και ο Ντρόπνη θα μπλοκάρει την μπάλα. Πάλι πάσα του Βούλγαρου για τον Κασάπ, ήταν πολύ δυνατή. Εκεί πίεσε και ο Άκης ο Μάντζιος, ένα σπρώξιμο από τον Κασάπ. Και έρχεται ο κύριος Μπισογιάννης να επιληφθεί του θέματος. Προηγήθηκε με τον γκολ του Ναλιτζή στο 6ο λεπτό, στο 61ο ισοφάρισε, ενώ υπάρχει υπόδειξη για offside του Ναλιτζή. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Πέτκοφ, νέο γέμισμα για τον Ναλιτζή, ποιος θα γυρίσει με κεφαλιά, το σούτ από τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη, μπάλα προσκρούει στο σώμα του Κόντι και καταλήγει σε κόρνερ. 4 λεπτά για τις καθυστερήσεις δείχνει ο τέταρτος διαιτητής, ευκαιρία για τον Πέτκοφ, ο Ντρόπνη σε κόρνερ. Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην άμυνα. Στο δεύτερο μήχρονο, όπως έγινε λάθος στο πρώτο, έτσι έγινε και στο δεύτερο μήχρονο σε εμάς. Ισοφάρισε Πανιόνιος. Μου φαίνεται εκείνη τη στιγμή ξυπνήσαμε και πήγαμε πιο μπροστά, που το έπρεπε να κάνουμε και πιο νωρίς. Δημιουργήσαμε 3 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και μπορούσαμε να φύγουμε εμείς νικητές και έπρεπε να πάμε, χωρίς να υποτιμήσω καμία στιγμή την ομάδα του Πανιόνιου. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ πραγματοποίησαν οργανωμένες πορείες προς το γήπεδο, φωνάζοντας συνθήματα κατά του ισχυρού άνδρα της ομάδας, ενώ κατά την είσοδό τους στις εξέδρες προκλήθηκαν ταραχές. Η φετινή συγκέντρωση για την κοπή της πίτας στην ΑΕΚ δεν έμοιαζε με καμία προηγούμενη. Η εκδήλωση λυτή και τα πρόσωπα μουδιασμένα. Ο μοναδικός ευδιάθετος ήταν ο Ντούσαν Μπάκεβιτς, αλλά και ο Διονύσης Σιώτης που κέρδισε το φλουρί και 2.000 ευρώ. Μπράβο,
Νέα συγκλονιστικά στοιχεία και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τη δράση του κυκλώματος εμπορίας βρεφών στη Λαμία αποκάλυψε χθες ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Όπως θα δείτε στα ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή. Επιτέλους. Από το πρωί, ο πρόεδρος και στελέχη του Ελεκτικού Συμβουλίου άρχισαν ανέκτακτη έρευνα στα γραφεία της ΠΑΕΑΕΚ στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. Η εντολή είναι να διαπιστώσουν την ομιμότητα της διοίκησης Ψωμιάδη. Αρχίσαμε τον έλεγχο, συγκεντρώσαμε κάποια στοιχεία, ελέγξαμε αρκετά στοιχεία και αύριο θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τον έλεγχο. Ο Υπουργός Αθλητισμού είπε ότι από τον πρώτο έλεγχο έλειπαν βιβλία και προειδοποίησε ότι αν υπάρξουν παρατυπίες, τότε θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ποινές που συνιστούν μέχρι και αποχώρηση της ομάδας από το πρωτάθλημα. Συστήθηκε άλλο το μεσημέρι. Το Μέγκα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Μάκη Ψωμιάδη, ζητώντας του να σχολιάσει τις εξελίξεις. Ο διάλογος ήταν ο εξής. Από την περασμένη Παρασκευή, εγώ δεν είμαι πλέον στην ΑΕΚ. Αφού η κυβέρνηση δεν με θέλει, εγώ φεύγω. Στην κοπή της πίτας με τον Πάγεβης και τους παίχτες. Θα πάτε? Ως τι να πάω, αφού σας είπα ότι δεν είμαι πλέον στην ΑΕΚ. Πράγματι, ο Μάκης Ψωμιάδης δεν πήγε σεξ το απόγευμα στην κοπή της πίτας. Όπου παρέστησαν ο Πάγεβης και οι ποδοσφαιριστές χωρίς να κάνουν δηλώσεις. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν τα όσα είπε ο κ. Ψωμιάδης στο Μέγκα αποτελούσαν στιγμιαία εκδήλωση προσωπικής απογοήτευσης ή δήλωση τακτικής ή εξέφραζαν την πραγματική απόφασή του να εγκαταλείψει τα κοινά της ΑΕΚ. Πάντως, ο Γιώργος Λιάνης μίλησε για γενικότερη εκστρατεία κάθαρσης στον χώρο του ποδοσφαίρου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον Μάκη Ψωμιάδη και παράγοντες άλλων ομάδων. Δεν νοείται δηλαδή η παραμονή οποιοδήποτε ανδρός σε οποιαδήποτε ΠΑΕ με ποιοτικά στοιχεία αντίστοιχα με τον κ. Ψωμιάδη. Απορίες προκαλεί το γεγονός ότι σήμερα έγινε γνωστό το πόρισμα επιτροπής, από το οποίο προκύπτει ότι η ΑΕΚ οφείλει 18 εκατομμύρια ευρώ για φόρους και ΦΠΑ. Απαντώντας, η διοίκηση της ΑΕΚ ανέφερε ότι το χρέος αφορά προηγούμενες διοικήσεις από το 1992 ως το 2001. Η ΑΕΚ θεωρεί ότι η διαρροή της είδησης εντάσσεται στο κλίμα των ημερών και έχει ως στόχο να βλάψει την ομάδα. Κύκλοι του ποδοσφαίρου σχολίαζαν ότι ανάλογα χρέος στο δημόσιο και όχι μόνον έχουν πολλές ακόμη ομάδες, οι οποίες δεν έχουν υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. Και εξέφρασαν την ευχή αυτή τη φορά να πραγματοποιηθεί η εξαγγελία για κάθαρση και να τηρηθεί ο νόμος σε όλες ανεξαιρέτως τις ΠΑΕ. Ο Ντέμις Νικολαίδης, που επιμένει ότι δεν γυρίζει στην ΑΕΚ του Ψωμιάδη, αγνώρισε σήμερα την κλήση σε απολογία. Άλλωστε, πήρε χθες ψήφο εμπιστοσύνης από τους οπαδούς της ομάδας που είχαν πανώ με φωτογραφίες στο γήπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον αθλητή Ντέμι Νικολαίδη για τη στεναρή στάση του, απολύτως συμβολική. Ο Ντέμι Νικολαίδης, μια σημαία ελευθερίας που κυματίζει στα γήπεδα, δείχνοντάς μας την υπερήφανη πλευρά του αθλητισμού που στο πείσμα όλων, ενώ αυτών που σκέφτονται διαφορετικά, υπάρχει πάντα. Απόψε έγινε γνωστό ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ θα προχωρήσει σε τετράμινη διακοπή συμβολαίου στον Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος εδώ και 4 ημέρες έχει καταθέσει την ΕΠΑΕ προσφυγή για να μείνει ελεύθερο. Όσον αφορά τα διοικητικά, σήμερα η ερεσιτεχνική ΑΕΚ που ελέγχει το 10% της ΠΑΕ με αίτησή της στο Πρωτοδικείο Αθηνών ζήτησε τη διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Εταιρείας.